στη συνάντηση ήταν ο κύριος Γεροπετρίτης, που φαινόταν να συντονίζει τη συνάντηση, ο κύριος Μηταράκης και ο κύριος Πέτσας. Ενώ αρχικά, γι' αυτό μπερδευτήκαμε, αρχικά το πρόγραμμα έλεγε ότι θα πάμε στο Μαξιμού να επιδώσουμε, θα πηγαίναμε συνεχεία στη Βουλή να επιδώσουμε και μετά θα είχαμε meeting, γι' αυτό ήρθαν και οι αυτοδιοικητικοί με τον κύριο Μηταράκη. Τους είχαμε καλέσει. Αλλά τελικά μπέρδεψε τελευταία στιγμή και έγινε μόνο στη. Γιατί εσείς ήσασταν ξεκάθαρο στο ότι δεν συζητήθηκε τίποτα για κλειστές. Ξεκάθαρο. Για δομές. Ξεκάθαρο. Σας κοιτάω στα μάτια, ξεκάθαρο. Και όταν πήγε να ξεκινήσει κουβέντα, έκανα εγώ παρέμβαση και λέω: αν δεν οικοδομήσουμε εμπιστοσύνη, δεν συζητάμε τίποτα. Εγώ γι' αυτό είπα. Ξεκάθαρο. Αυτό δηλαδή, αν ας πούμε την επόμενη εβδομάδα γίνει η αποσυμφόρηση και μεταφερθούν όσοι μεταφερθούν. Και γίνουν και κάποιες ενέργειες που δείχνουν ότι όντως η κυβέρνηση θα συζητήσετε, θα πείτε στη συζήτηση για δομή και αν θα προτείνετε και. Εμείς έχουμε το ψήφισμα μας, δεν ξέρω αν το έχετε λάβει. Ο στήλο είναι συγκεκριμένο. Εμείς στηρίζουμε αυτό. Αν γίνουν αυτά τα. Εμείς αυτά στηρίζουμε. Όχι το ψήφισμα. Που λέμε πρώτον, δεύτερον, τρίτον. Αν γίνει το πρώτο που είναι ΜΚΟ που λέμε. Εάν κατατεθεί τροπολογία, όπως με την ανέλυε ο κ. Μηταράκης, γιατί φαίνεται εκείνος επιμελείται, είναι σοβαρή η προσπάθεια στη ΜΚΟ. Θα γίνει σοβαρή στη ΜΚΟ. Εκλείθησαν μόνο οι 5 βουλευτές, οι 5 δήμαρχοι και ο Μουτζούρης. Πήγαμε μέσα, δεν ήταν δικιά μας επιλογή. Αυτό που ελέγχθηκε εκεί πέρα, όταν άρχισε να ξεκίνησε η συζήτηση, άρχισε να γίνει μια συζήτηση για τις δομές, τι πρέπει οι δομές να γίνουν, τι δεν πρέπει να γίνουν. Εμείς βάλαμε σαν θέμα, και εγώ και ο κ. Στάντσος και οι υπόλοιποι, ότι αυτή τη στιγμή προέχει να αποκατασταθεί η εμπιστοσύνη η οποία έχει διαταραχθεί. Η εμπιστοσύνη μεταξύ των πολιτών του Βορείου Αιγαίου και της κυβερνήσεως. Διότι ακούμε για διάφορα σχέδια, ακούμε ότι μέχρι την 1η Ιανουαρίου, αρχές Ιανουαρίου, θα φύγουν 20.000 μετανάστες και κανείς δεν αποκλείται. Γιατί αποκλείται πολύ λίγοι σε σχέση με τους 20.000. Και έτσι δεν έχουμε πλέον καμιά εμπιστοσύνη. Και είπαμε, αν δεν αποκατασταθεί η εμπιστοσύνη, να πιστεύουμε αυτά που μας λέτε και να διαφωνούμε ή να συμφωνούμε αυτά που λέτε. Δεν είναι απαραίτητο να συμφωνούμε ή να διαφωνούμε, να το συζητάμε. Αν επειδή τα λέτε και αλλάζετε την άλλη μέρα, δεν μπορούμε να συζητήσουμε. Κάντε 5 πράγματα αυτά, να μπορέσουμε να κουβεντιάσουμε, να δούμε τι υλοποιούνται. Και στη συζήτηση που έγινε, εγώ μάλιστα έσπευσα να πω τις επόμενες 5 μέρες. Τώρα μπορεί να μην είναι 5, μπορεί να είναι 7, δεν ξέρω. Απεδέχθηκε η κυβέρνηση δια του κ. Γεροπετρίτη, ενδεικτικά αναφέρω μερικά πράγματα, παραδείγματι ότι θα φύγουν κάποιες 1.000-2.000 άνθρωποι τις μέρες τις επόμενες. Να το δούμε. Ένα άλλο που μας ελέγχθη πολύ ρητά, γιατί το βάλαμε και την ομιλία που έκανα στη Μυτιλίνη, το είχα τονίσει με τις ΜΚΟ, η κυβέρνηση ανακοίνωσε με το δια του κ. Μηταράκη ότι αύριο ή μεθαύριο, συνεπώς σήμερα ή αύριο, κατατίθεται στη Βουλή μια τροπολογία για έλεγχο αυστηρότητα ΜΚΟ. Να το δούμε. Για να το λέει ο Υπουργός, πιστεύω ότι θα γίνει. Επίσης, αναφέρθηκαν τα προβλήματα στα νοσοκομεία. Και είπαμε και μάλιστα είπαμε θα κάνανε την ίδια μέρα συνάντηση με τον κύριο Κικίλια. Ελέγχθη, ενισχύστε τα νοσοκομεία. Μόνο στη Μυτιλή πάνω από 10.000 επισκέψεις μεταναστών που οφείλουμε να τους περιθάλπουμε και το τονίζω, οφείλουμε να τους περιθάλπουμε. Συνάνθρωποι μας είναι, προβλήματα υγείας όλοι είμαστε ίδιοι, ίσοι. Και ζητήσαμε να ενισχυθούν με προσωπικό ιατρικό νοσηλευτικό. Ζητήσαμε να δούμε να ενισχυθούν τα ΕΚΑΒ. Διότι στη ΣΑΜΟ, όποτε ελέγχεται από τον Δήμαρχο, δεν υπάρχει καν ένα ασθενοφόρο. Λοιπόν, αυτά και άλλα και είπαμε σε 4-5 μέρες. Μπορεί να μην υλοποιούνται σε 5 μέρες, αλλά τουλάχιστον να δούμε ότι κάτι προχωράει. Και μετά να δούμε για τις δομές. Άρα δεν έγινε καμία συζήτηση για δομή και είμαι κάθετος αυτός. Σε αυτό το ίδιο νομίζω το δήλωσε και ο κύριος Κάρματζης, νομίζω και ο κύριος Στάντσος δήλωσε και αυτό το πράγμα. Αν δεν κάνω λάθος. Είμαι κάθετος, δεν κουβεντιάσαμε αυτό. Μάλιστα, ο κύριος Γεραπετρίτης που έδειξε πολύ θερμό ενδιαφέρον και φαίνεται την κυβέρνηση παίρνει ένα συντονιστικό ρόλο πέραν του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής, γιατί και ο κύριος Στεφάνης δεν συμμετείχε. Από ό,τι είπε ο ίδιος, σε 15 μέρες θα ξαναβρεθούμε για να κάνουμε follow-up που βρίσκεται το θέμα. Αν κάποια πράγματα καλύπτουν την περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, εν τούτης όμως η Δήμη και ειδικά ο Δημοσίου για τους χίλιους λόγους διαφωνεί και είναι κάθετος στη δημιουργία μιας νέας δομής. Εκεί υπάρχει περίπτωση έτσι να έχουμε αντιφάσεις και αντιθέσεις. Κοιτάξτε. Τι δομή, θα είναι πρώτο όσον αφορά την αυτοδιοίκηση. Πρώτη γραμμή είναι η Δήμη. Αυτή είναι κοντά στον Δήμο. Το τι η περιφέρεια είναι πιο επιτελική. Εμείς έχουμε δηλώσει και το ξαναδηλώνω ότι ταυτιζόμαστε. Συναποφασίζουμε με τους Δήμους. Άρα, οι Δήμοι είπαν αυτά και το ψήφισμα προέκυψε από εκεί.
Αλλά όποια απόφαση θα υπάρξει, θα είναι συλλογική. Δεν υπάρχει ότι ο Μουτζούρης ή ο Βουρδής θα πει κάτι μόνος. Μαζί θα τα κουβεντιάσουμε όλα. Είμαστε δημοκρατική λειτουργία. Είμαστε σύγκριτος πανεπιστημίου. Λειτουργούμε δημοκρατικά.